Φουντώνουν οι αντίδραση των ελεύθερων επαγγελματιών και στην Κρήτη με φόντο το φορολογικό νομοσχέδιο για το οποίο όπως τονίζουν όχι δεν καταπολεμά τη φοροδιαφυγή αλλά διευρύνει τις ανισότητες και προκαλεί εκτεταμένες συνέπειες στους επαγγελματίες. Οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες αδυνατούν αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθουν στα βασικά του έξοδα. Δεν, εμείς διαφωνούμε με το Υπουργείο, οι μικρομεσαίοι, αυτοαπασχολούμενοι και οι δεν είναι φοροφυγάδες. Μέσα σε ένα χρόνο, αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, θα κλείσουν όσες ατομικές επιχειρήσεις είχαν κλείσει μέσα στη δεκαετή οικονομική κρίση, λένε οι επαγγελματοβιοτέχνες, που προμηνύουν θύελα όχι μόνο στις αντιδράσεις, αλλά και στο κομμάτι της επιβίωσης χιλιάδων επαγγελματιών που όπως τόνισαν δεν έχουν το εισόδημα που τεκμέρεται ότι έχουν και πάντως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν υπό ένα τέτοιο καθεστώς. Πρέπει να ξέρουμε ότι περίπου γύρω στις 280.000 επιχειρήσεις χάθηκαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και αυτή τη στιγμή με το νομοσχέδιο αυτό οι εκτιμήσεις από την πλευρά του ημέτη της ΓΕΣΕΒΕ είναι ότι περίπου γύρω στις 300.000 επιχειρήσεις θα αναγκαστούν τον επόμενο χρόνο να βάλουν λουκέτα. Μας οδηγούν σε λουκέτα, εξήγησε ο πρόεδρος των που ζήτησε από όλου του επαγγελματίε να δώσουν το παρόν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στι 12 το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερία. Αν έχουμε μαζική συμμετοχή, νομίζουμε ότι το Υπουργείο θα κάνει πίσω σε αρκετά ζητήματα και θα επανεξετάσει από την αρχή το νομοσχέδιο. Δυναμικό αναμένεται να είναι το παρόν και των δικηγόρων του Ηρακλείου, που σήμερα στην έκτακτη γενική του συνέλευση εμφανίστηκαν ξεκάθαροι ω προ τι συνέπειε του φορολογικού νομοσχεδίου, αποφασίζοντα από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα αρχικά γενική αποχή από τα καθήκοντά του. Υπάρχει συσσωρευμένη αγανάκτηση. Το συγκεκριμένο φορολογικό νομοσχέδιο δεν καταπολεμά τη φοροδιαφυγή. Ε, φέρνει οριζόντια μέτρα, αδικώντας πολύ περισσότερους και κυρίως τους αδύναμους σε σχέση με τους υπόλοιπους. ποιου, αυτούς που επιχαίρουν από το συγκεκριμένο φορολογικό νομοσχέδιο, ποιοι είναι αυτοί, αυτοί που φοροδιαφεύγουν ευρύτατα και θα κληθούν να πληρώσουν 1000 με 1500 ευρώ. Για αυτούς αυτό το ποσό δεν σημαίνει τίποτα. Πλήττοντα βάναυσα κυρίω του νέου δικηγόρου, το νομοσχέδιο τόνισαν ότι βρίσκεται εκτό πραγματικότητα, αποκαλύπτοντα ότι έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ένα στου τέσσερι δικηγόρου έχει εγκαταλείψει το γραφείο που συντηρούσε και έχει μετατρέψει το σπίτι του σε γραφείο, την ώρα που επίση το 33% βρίσκεται ήδη σε ρύθμιση χρεών. Ελάτε να ρωτήσετε του δικηγόρου εξαετία και επταετία. Τι εισόδημα έχουν έχουν πάνω από 1.000 ευρώ μηνιαίως. Το 33% των συναδέλφων βρίσκεται σε ρύθμιση με επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Δεν αναφέρουμε σε αυτούς που βρίσκονται εκτός ρυθμισής ή έχουν χάσει τη ρύθμισή τους. Το 28% των δικηγόρων έχει κάνει το σπίτι του γραφείου. Εκεί αναζητούνται οι φοροφυγάδε. Οι δικηγόροι του Ηρακλείου κάλεσαν όλου του επαγγελματίε στην κινητοποίηση τη Τετάρτη, ενώ έστειλαν μήνυμα για συνέχιση των κινητοποιήσεών του μετά και την ερχόμενη Δευτέρα, ζητώντα την απόσυρση του νομοσχεδίου. Αυτό που ε, σχεδόν πάντοτε ενοχλεί, και ξέρετε, οι δικηγόροι είναι και ένα κλάδο ενοχλητικό, διότι είναι παρεμβατικό, ε, είναι η δημόσια εικόνα. Και αυτή την εικόνα τη διαμαρτυρία πρέπει να τη δείξουμε και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη υπάρξει κινητοποίηση τη συγκεκριμένη μέρα. Στον ίδιο τόνο, μιλώντα για ανάγκη πάταξη τη φοροδιαφυγή, όχι όμω με ένα τέτοιο οριζόντιο τρόπο που αντί να λύνει δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα, εμφανίστηκε και ο πρόεδρο τη Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτη. Δημιουργεί με ένα οριζόντιο τρόπο μεγάλε αδικίε σε πολύ μικρέ επιχειρήσει και σε πολλέ ατομικέ επιχειρήσει. Πρέπει λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό να αποσυρθεί.